Δηλαδή για την κομματικοποίηση του κράτους περάσαμε ένα νομοσχέδιο που κάνει ακριβώς το αντίθετο, που προσπαθεί να βάλει μια τάξη, το νομοσχέδιο του Χριστόφορου του Βερναδάκη, που προσπαθεί να βάλει τάξη, ότι εγώ στο Υπουργείο μου συνεχώς έχω ανεξάρτητες επιτροπές που επιλέγουν κάποια ονόματα που επιλέγω εγώ για διάφορες θέσεις που δεν τους ξέρω. Εδώ τώρα μιλάμε, να συγκρίνουμε τι κάνουμε εμείς με το προηγούμενο καθεστώς. Έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες. Να ξέρετε, κύριε Χαρίτο, ότι στην Ελλάδα το πελτειακό κράτος είναι το default που λένε στα computers. Δηλαδή, αν δεν κάνεις κάτι, το πελτειακό κράτος. Γιατί έτσι έχει μάθει η πολιτική τάξη για χρόνια. Και άρα και σε εμάς μας επηρεάζει αυτό. Αλλά συγχρόνως έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες να το περιορίσουμε, να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοκρατία, και νομίζω ότι επειδή το ποτάμι είναι καινούργιο θεσμός, καινούργιο οργανισμός, πολιτικός οργανισμός, έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Δηλαδή να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ με τόσο σθένος και να τα βρίσκει με τη Νέα Δημοκρατία που έχει αυτή την ιστορία που έχει, σε αυτό, σε αυτό που το ενδιαφέρει το ποτάμι, τη δημοκρατία, το κοινωνικό έλεγχο, την κοινωνική λογοδοσία, σε αυτά τα θέματα να κλείνει το μάτι στη Νέα Δημοκρατία όταν βλέπει τι προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είπε σοβαρά πράγματα, αλλά συγχρόνως μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, δεν έχει διαβάσει το νομοσχέδιο του κ. Βερναδάκη. Θεωρεί δηλαδή αυτές, εμείς βάλουμε τις ανεξάρτητες αρχές, δηλαδή το SORU, που η Νέα Δημοκρατία δεν δεχόταν να έρθει σε συνεννόηση, γιατί ξέρετε ότι χρειάζεται 4-5 πλειοψηφία, 4-5. Και δεν έκανε, και είχε πει ο Μεϊμαράκης τότε ότι να γίνουν πρώτες οι εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και να βγει ο πρόεδρος και μετά θα τα βρούμε. Και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, που προφανώς είχε κάνει υποσχέσεις στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεωργιάδη, και άρα άλλαξε η γραμμή και δεν μπορούσε να υπάρχει συμφωνία. Χρειάζεται η Δημοκρατία κάποια συνένεση, αλλά χρειάζεται δύο να χορέψουν στο ταγκό. Άρα μη μας λέει εμάς ότι βάλουμε εμείς εναντίον της ανεξάρτητης αρχές, όταν δεν μπορούσε να βρούμε αυτή τη συνένεση, γιατί θέλει ο κύριος Θοδωράκης να κλείνει το μάτι συνεχώς στη Νέα Δημοκρατία, ενώ κατέβηκε και είπε εγώ ξέρετε είμαι αριστερός και δεν έχει ψηφίσει κάτι αριστερό σε όσο καιρό είμαι στη Βουλή.